και πάντως είναι πολύ πιο φορμαρισμένος από ό,τι στον αγώνα του πρώτου γύρου. Βολκόφ, απερίεργο σουτ, το rebound από το Χριστοδούλου. Πανιώνιος προσπαθεί να ανοίξει εχνηριασμό. Στόουκς και το καλάθι της ισοφάρισης από τον Αμερικανό. Το σοκ. Απετράπη προσπάθεια εχνηριασμού του Παναθηναϊκού ή για να αποδίδουμε τα του 4 στο 4 εμποδίστηκε από τη γρήγορη επιστροφή του Πανιώνιου. Jump shoot από τον Αλβέρτη χωρίς πίεση και ο Παναθηναϊκός θα περάσει μπροστά με 4-2. Μαζί μας είναι όπως και χθες ήταν με τον Γιάννη Καραλή, ο Βαγγέλης Νικητόπουλος. Κύριε Νικητόπουλε, μπορούν να γίνουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για το ύφος των δύο ομάδων ή τουλάχιστον αυτά που προσπαθούν να πετύχουν. Ναι, εκείνο το οποίο παρατηρείται, όπως είπες Βασίλη, ότι ο Παναθηναϊκός παίζει σε ένα μπορώ να πω ήσυχο τέμπο, δεν προσπαθεί τόσο πολύ τον εχνηριασμό, κάνει λογικές επιθέσεις. Και νομίζω ότι η μονομαχία αυτή για να κυκάλει θα μας θυμίσει εκείνη την περίφημη στη Νίκαια. Αν το θυμάσαι τότε που είχαν πετύχει και οι δύο 70 και 60 πόντους και είχε κερδίσει ο Άρης με ένα λόγιο, Νάκης είχε πάρει, είχε κάνει περισσότερο. Ναι, είπαμε ότι ο Στόκ είναι πιο γλίγορος από τον Βλάχοβιτς και γι' αυτό κατά κύριο λόγο ο Πανιώνιος προσπαθεί να κάνει τον εθνιασμό, βλέπουμε ότι φεύγει ο Στόκ πολύ γλίγορα μέσα. Επίσης έχει και σουτ γενικά στη ρακέτα κοντά, πράγμα που θα δυσκολεύσει νομίζω στη συνέχεια τον Βλάχοβιτς, αναγκάζοντάς τον να βγει επάνω του. Θα δούμε στη συνέχεια το Πανιώνιο που παρουσιάζει στα πρώτα λεπτά μια ιδιαίτερα σημαντική αστοχία στα σουτ των δύο πόντων. 4 λεπτά στην Γλυφάδα, Παναθηναϊκός Πανιώνιος 8-6 με το καλάθι του Αλβέρτη πριν από λίγο. Στόκ. Στο δούλου που είχε απέναντί τον Βολκόφ, Τέρνερ. Εκεί που είναι πολύ δύσκολο να κοπεί με αυτό το κόλπο. Ποιος δεν θυμάται άλλωστε εκείνο το απίθανο κάρφωμα που έκανε μπροστά στο πρόσωπο του Βράνκοβιτς το πρώτο γύρο και φυσικά τις δύο τάπες στον Γκάλι που το 4,5 λεπτά στο μάτς. Βολκόφ που επιχειρεί τις συνήθεις διεισδύσεις του. Κόβεται. Πανιώνιος πάλι στον ευνηδιασμό. Τέρνερ θα νικήσει για δεύτερη φορά τον Βράνκοβιτς. Πανιώνιος προσπαθεί να παίξει γρήγορα τουλάχιστον όσες φορές του παρουσιάζονται αυτές οι προϋποθέσεις που καταλήγουν όπως στο ξανατελήφθη την πρόθεση του σπαδιότου. Τον σοκ στον Γκάλι απέναντι σε οργανωμένη άμυνα ο Παναθηναϊκός με τον αρχηγό του. Απετύχει το καλάθι ο Γκάλις, ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει σε 10-10. Κοφ. Τελική προσπάθεια του Γκάλι μετά την προσπάθεια του Βολκόφ που συγκράτησε την μπάλα. Εδώ ο Γκάλις σε αυτά που έκανε πάντα και θα κάνει ακόμα να συνεχίσουν την κόντρα τους. Αλβέρτης. Γκάλις για τον Βολκόφ. 5-2-5, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον εχνηδιασμό. Γκάλις εξαιρετική πάσα για τον Βολκόφ. Και 14-10 ο Μίσας υποστήριξε. Ο Μίσας δεν υπέπεσε στην αντίληψη των διαιτών. Γιαννάκης. Το κόψιμο από το Βραν, 4-10. Γιαννάκης για 3. Rebound του Στόουξ. Προσπαθεί να παίξει με πλάτη. Ξανακόβει ο Βράνκοβιτς που είναι κέρδερος κοντά στο καλάθι της ομάδας του. Ένα τρίτο κάρφωμα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Που έχει μια νίκη παραπάνω από καταβολή Α1 από το 86-87. Στόουξ, το rebound από τον Γκάλι και ο Βράνκοβιτς φεύγει πιο γρήγορα από όλους τον εφηδιασμό, αλλά ο Πανιώνιος επιστρέφει. Αλβέρτης, μετράει το καλάθι, ο διεθνής φόρβορντ έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Παναθηναϊκός ότι θα πάρει ασφαλώς περισσότερες πρωτοβουλίες επιθετικές. Πανιώνιος με τον Αγγέλου, νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Πανιωνίου. Γιαννάκης ένα lob shoot, αυτό το ψιλοκρεμαστό και 16-12. Γιαννάκη που σήμερα παίζει για 414η φορά στο πρωτάθλημα, θέλει 3 μάτς για να περάσει την κορυφή και όπου βρίσκεται εδώ και χρόνια ο Απόστολος Κόντος. Ο σοκ στον Γιαννάκη, ο Γκάλι στον Αγγέλου. Στόουξ. Βράνκοβιτς αλλοιώνει και εκεί πια η παρουσία του είναι καταλυτική. Όποιον παίκτη και αν έχει αντίπαλό του. Τον εφηδιασμό 10 πόδια από τον Γκάλι και ο Παναθηναϊκός φτάνει στο σύν 8, 20-12. Επανήλθε όμως και μάλιστα δρυμύτερος όπως έδειξε το μάτς με τη Μακάμπη.
Σοκ για τον Αλβέρτη. Στο δούλευε πάντα πάνω στον Βολκόφ. Ο Αγγέλου στον Γκάλι, αλλά ο Γκάλι έχει πάρει φόρα. Κάνει το σκορ 22-14. Ο Γκάλι που έχει πετύχει του 12 από του 22 πόντου του Παναθηναϊκού. Ανταπέδωσε ο Τέρνερ. Γκάλι. Rebound του Στόουκς. Τέρνερ. Παίρνει και το rebound, εκεί καραδοκούν Βράνκοβιτς και Βολκόφου, επιμένουν νικά έστω και με δεύτερη προσπάθεια και αυτός είναι ο Τέρνερ τελικά. Που φαίνεται κύριε Νικητόπουλο ότι ώρες-ώρες αν κρίνουμε και από ό,τι βλέπουμε ως τώρα και από ό,τι είδαμε στο πρώτο γύρο έχει την άγνοια κινδύνου απέναντι στο Βράνκοβιτς ή το αμερικάνικο θράσος. Ναι, ακριβώς. Έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στα προσόντα. Έχει τρομακτικό πάτημα από ό,τι βλέπουμε και άλμα και πολύ ευκαιρία στο σουτ. Παρότι η άμυνα του Αλβέρτη είναι καλή επάνω, το εντούτοις όμως βρίσκει την ευκαιρία και επιτυγχάνει τα καλάθια που πρέπει. Το καλάθι από τον Βολκόφ τώρα που έχει κερδίσει και το φάουλ. Καλή, μεγάλη δύναμη στο Μαθηναϊκό να εκδηλώσει τις επιθέσεις του. 24-18. Ενώ ο Πολίτης ετοιμάζει δύο αλλαγές, Παταβούκα και Κούσμα. Ανεκώς από ό,τι φαίνεται θα παίξει με το χαμηλό σχήμα με τρεις περιφερειακούς παίκτες. Τέρνερ που είναι ακαταμάχητος. Όπως και ο Γκάλης από την άλλη πλευρά, ο ένας έχει πετύχει 13 πόντους, ο άλλος 12. Μέσα που είχε να κάνει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ενώ ο Χρυστοδούλου αστοχεί το τρίποντο και ο Γιαννάκης με δεύτερη προσπάθεια μειώνει σε 24-23 και έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Πολύ χειρότερα η FIBA και κυρίως ο γνωστός αν θέλει συνεργάτης του Στάνκοβιτς, ο αξιότιμος κύριος Ζανολίν, είχαν προαποφασίσει ή ας πούμε είχαν εισηγηθεί την αποβολή του Ολυμπιακού εδώ και τώρα από το κύπελλο πρωταθλητριών με αφορμή την συμπεριφορά των οπαδών του και του Γιάννη Ιωαννίδη σύμφωνα με την έκθεση του Σέρβου Κομισάριου του Νεμπόης Απόποβιτς στον αγώνα με τη Ρεάλ. Τελικά ο Ολυμπιακός, αφού η απόφαση πέρασε από χίλια μύρια κύματα, τιμωρήθηκε με το λιγότερο δυνατό μια αγωνιστική. Επαναλαμβάνω και ένα πρόστιμο 7,5 εκατομμύρια δραχμές. Το καλάθι τριών πόντων από τον Κούσμα που δίνει μια ανάσα με την είσοδό του 27-24. Απαντά όμως ο Τέρνερ, με τρίποντο ο Τέρνερ. Πανιόνιος πάντα σε ζώνη, Βολκόφ. Κάνει τα συνηθισμένα τσαλίμια του μέσα στη ρακέτα. Αυτή τη φορά όμως δεν του βγήκαν. Γιαννάκης. Στόκ στο jump shoot μπροστά στον Βράνκοβιτς και περνάει μπροστά ο Πανιόνιος. Που ο Βαγγέλης Νικητόπουλος αποδεικνύεται εξάψυχο σήμερα. Το μακρινό rebound. 4,5 λεπτά ακόμα στην Γλυφάδα. Παναθηναϊκός, Πανιούνιος, 31 όλα. Το jump shoot του Μυριούνι. Μπροστά ο Παναθηναϊκός, 33-31. Με το Μυριούνι. Μυριούνις για τον Παταβούκα. Βράνκοβιτς εναντίον Στόουξ. Τώρα Βερσέ από τον Κροάτη. Rebound του Χριστοδούλου. Τέρνερ. Φάουλ του Κούσμα, μετράει το καλάθι, απίθανα πράγματα από τον Αμερικανό. Είναι εκπληκτικό σήμερα. Τρίτο φάουλ του Κούσμα. 33-35, ο κύριος Τέρνερ έχει πετύχει 22 πόντους έως τώρα και εσπευμένο.